Αυτή λοιπόν ήταν και η εθνική ύμνη των δύο ομάδων. Πάμε να δούμε τώρα το ρόστερ της εθνικής μας ομάδας. Ο Μιχάλης Ολιούτζης του Παναθηναϊκού, ο Ιάκος Μιλιαντίεβιτς του Δούκα, Αντώνης Κόνιαρης, ο Χανιώτης, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Φλιώνης του Άρη, Θοδωρής Καράς του Δούκα, ο οποίος έκανε πολύ καλά παιχνίδια εδώ στα φιλικά τα οποία προηγήθηκαν 10, 11 και 12 του μηνός. Ο Διονύσης Κουλίδας της ΑΕΚ, ο Νικόλας Δίπλαρος του Άρη, ο οποίος έχει βέβαια και μια πολύ ωραία ιστορία, μάλλον τη θυμάσαι, με την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αγραβάνης, ο αδερφός του Αγραβάνη του Ολυμπιακού, στον Δούκα κι αυτός. Βασίλης Χριστίδης του Άρη, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Μουράτης του Ολυμπιακού και Διονύσης Τάταρης του Άρη. Ηλίας Παπαθεοδόρου φυσικά στον πάγκο με Γιώργο Δοξάκη και Γιώργο Λιμνιάτη. Τηλεοπτικάλυψη πάνω. Ενώ από την πλευρά που βρισκόμαστε εμείς είναι περίπου 1500, γιατί είναι ανοιχτές και οι κάτω κερκίδες. Αυτές που βλέπετε. Ένα κομμάτι, γιατί ένα κομμάτι. Είναι για τους αλλά είναι γεμάτες έτσι από την πλευρά. Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι κοντά στα 1500. Ναι. Κόνιαρης δέχεται το screen, Τάταρης δεν παίρνει την μπάλα, Φλιώνης ελεύθερο, αμαρκάρει στο τρίποντο για το Μιλιντίεβιτς, είναι μέσα. 32-54, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο για την εθνική μας, η οποία επιθετικά κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει καταφέρει ούτε σε άλλος να δώσει και λίγο θέαμα στον κόσμο. Κατεβάσουμε σκυτάλι μικρόφωνο ουσιαστικά στα στούντιο της Νέας Τηλεόρασης και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του κλαδισού. Όλα έτοιμα λοιπόν για το Τζάμπολ, η εθνική μας η οποία αντιμετωπίζει την Τσεχία στην δική της πρεμιέρα. Ο Θοδωρής Καράς για τον οποίο σας μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και θα κερδίσει και την πρώτη μονομαχία. Αντώνη Κόνιαρη να έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Χανιώτης λοιπόν θα βγάλει στον Φλιώνη το πρώτο τρίποντο. Είναι εύστοχο για την εθνική μας, ιδανικό ξεκίνημα. Στην δεύτερη ουσιαστικά επίθεση της εθνικής μας ομάδας. Εύστοχη δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Θα βγάλει την μπάλα στον Σκουλίδα. Νέο τρίποντο από τον Σκουλίδα, εύστοχο. 6-3. Λοιπόν, ζεστή ξέρασε πάντως τη στιγμή του στην δεύτερη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, η εθνική κρατάει την κατοχή. 10 δευτερόλεπτα, δεν σουτάρει ο Σκουλίδας. Και τώρα έρθει στα 4 πρέπει να σουτάρει κάποιος. Θα το κάνει τελικά ο Δίπλαρος μέσα. Τρίποντο λοιπόν για την εθνική μας. Πάρει και την ισορροπία. 13-18. Ωραίο παιχνίδι σε αυτή την πρώτη περίοδο. Εδώ κλέψιμο από τον Κόνιαρη. Τους κρατάει. Κάνε σου ήταν ενόχλητος, ο Μιλιντίβης είχε κολλήσει στα σκριν. Είναι κάτι που σίγουρα ο Παπαθεοδόρου θέλει να το βλέπει. Μιλιντίβης ο οποίος θα σουτάρει αυτός, αυτή τη φορά ξεκινάμε με 6.75, αυτός θα ευστοχίσει. Απάντηση. Ναι, σε αντίθεση με τον αντιπαλό του νωρίτερα. Έχουμε και εμείς καλό ποσοστό στα τρίποντα, που ήταν ζητούμενο, πάρα πολύ καλή άμυνα από το Χριστίδη. Έτσι. Και το κλέψιμο ο οποίος θα πάρει φάρμα και τελειώσει τη φάση. Να λοιπόν, η εθνική μας η οποία μεγαλώνει τη διαφορά double score για πρώτη φορά, 13-26. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει πραγματικά πολύ χρόνο συμμετοχή στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ εκεί που είναι προπονητής πλέον και μετά την φύγη του Μαρκόπουλου, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Βεβαίως και υπάρχει και έντονη φημολογία ότι πιθανόν να είναι συμπαίκτης και με τον Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Λοιπόν, 18-30 στους 12 η εθνική μας, την επίθεση τσέχη κλέψιμο από τον Κόνιαρη, ο οποίος περιμένει τώρα και τους υπόλοιπους. Δεν ούτε δευτερεύουν εθνικιασμό θα βγάλει η εθνική μας. Θα πάει λοιπόν στον Χαραλαμπόπουλο η μπάλα. Χαραλαμπόπουλος ο οποίος σιγά σιγά θα πλησιάζει το γραφιστό. Ωραία η κίνησή του, θα γυρίσει και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Το έκανε σήμερα στην προπόνηση αρκετές φορές αυτή την κίνηση. Είναι παιχνίδι του Χαραλαμπόπουλου που και στον Παναθηναϊκό όποτε χρησιμοποιήθηκε το είχε με την πλάτη, διότι τον βοηθάει το ύψος του, τον βοηθάει η ταχύτητά του. Αυτό που δοκίμαζε ουσιαστικά, γιατί παρακολουθήσαμε την προπόνηση εθνικής σήμερα το μεσημέρι, είναι είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Εδώ πέρα άνοιξαν όλοι, τράβηξαν όλη την Τσεχία απ' έξω για να παίξει ένας με έναν και εκεί δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό και το καλάθι από τον Χριστίδη, 20-34. Νομίζω από εδώ και πέρα η διαφορά θα μεγαλώνει. Σιγνάλ πάλι έξω από την γραμμή 65. Τη φορά θέλει να πέρασει την μπάλα μέσα. Κλέψιμο του Χαραλαμπόπουλου. Και να η εθνική μας η οποία προσπαθεί να βγάλει την επίθεση. Και το καλάθι, το τελείωμα πολύ ωραία από τον Φλιώνη. Όπως σωστά είπε, μεγαλώνει η διαφορά και πάει. Εκεί, αλλά... Ο ψηλός ο Ρούντε έκανε το τρίποντο. Τι να κάνει για αυτού του κακομίρες. Μια πάσα τόση παίρνει. Δεν του βγαίνει τίποτα πάντως. Όχι, δεν μπορούν. Κόνιαρης, Χαραλαμπόπουλος, Μουράτος, τρίποντο, μέσα με ταμπλό. 20 λοιπόν. Κράτησε πάντως το σταθερό του. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω και τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ναι, μπορούν να δώσουν και λίγο παραπάνω, ξέρεις. Αυτό. Να, το... καρά στο θέαμα αυτό, που είναι. Ναι. Λίγο παραπάνω πολύ θέαμα. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και θα όσο πάει θα μεγαλώνει. Λοιπόν. Χρόνια πολλά στη Χρύσα, είπατε. Χρόνια πολλά και στη Χρύσα η οποία έχει γενέθλια. Η εθνική μας η οποία αυτή φορά θα σπάσει αυτή το pressing σε όλο το γήπεδο των Τσέχων. Κόνιαρης με την μπάλα στα χέρια.
Μουράτος, Κόνιαρης, αλλάζουν οι ρυθμοί στην μπάλα. Ζώνη έχουν γυρίσει έχει. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Mm-hmm. Μέσα πολύ καλή ασίστ για μία ακόμη φορά και θα την τελειώσει ο Τάταρης. Εξαιρετική πάσα. Εκπληκτική ασίστ από τον Κόνιαρη, έκτη. Λάθος στον ευνηδιασμό. Η Εθνική ξανά με την μπάλα στα χέρια. Το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πάντως ο Κόνιαρης ήδη 6 ασίστ. Δεύτερη βολή. Άστοχη, θα καταλήξει πάλι όμως τον Αγραβάνη, ο οποίος θα να τελειώσει και θα πετύχει ένα έμεσο τρίποντο. Με αυτό το έστω και με αυτόν τον τρόπο. Η λοξικάλυψη πάνω. Ενώ από την πλευρά που βρισκόμαστε εμείς είναι περίπου 1500, γιατί είναι ανοιχτές και οι κάτω κερκίδες. Αυτές που βλέπετε. Ένα κομμάτι, γιατί ένα κομμάτι. Άλλες είναι για τους VIP. Αλλά είναι γεμάτες έτσι από ό,τι βλέπω. Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι κοντά στα 1500. Ναι. Κόνιαρης δέχεται το screen. Τάταρης δεν παίρνει την μπάλα. Φλιώνης ελεύθερο, αμαρκάρι στο τρίποντο για το Μιλτιέβιτς, είναι μέσα. 32-54, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο για την Εθνική μας, η οποία επιθετικά κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει καταφέρει ούτε σε άλλος να δώσει και λίγο θέαμα στον κόσμο. Κατευθύνουμε σκυτάλι μικρόφωνο ουσιαστικά στα στούντιο της Νέας Τηλεόρασης και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό του κλατσού. Δεν είδα από τις υπόλοιπες. Και ο κάθε προπονητής έχει το δικό του τρόπο, έτσι. Ναι. 32-54, Σκουλίδας, ασίδια το Χριστίδη, εύκολο καλάθι. Έδωσε και Καμπύλη στην μπάλα για να αποφύγει το κόψιμο. Κονιέρης δυσκόλεψε την πρώτη πάσα. Και ο Νάμπερ είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει. Να ο Χριστίδης. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Και η δεύτερη φορά που κάνει coast to coast. Τελειώνει τη φάση. Παρά το ύψος του, πολύ γρήγορα πήγε πρώτος στην μπάλα. Πολύ γρήγορα, ναι. Είναι εναλλακτική ουσιαστικά στο σύστημα. Δεν υπάρχουν. Ναι. Συστήματα με μία λύση δεν υπάρχουν. Να και το πρώτο καλάθι του Κόνιαρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με καλάθι στην πλάτη του αντιπάλου, τον οποίο δεν κοιτούσε. Τους πιάσαμε στον ύπνο. Ναι, εντελώς όμως. 32-60. Τούμα θα βγάλει έξω ο Κολάρ. Προσπαθεί ο Γκόγκα. Μπερδεύεται κάπου εκεί, μπλέκει. Έχασε την μπάλα, λογικό ήταν. Με τόση τρίπλα. Μα με το κεφάλι κάτω, μάλλον το Σιάρο δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει. Μάλλον θα πάρει την άγουσα στα ποδητήρια για αυτό. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο. Ρυθμό... Ανεβάζει ρυθμού παιχνίδι σταδιακά. Με παιχνίδι, έτσι. Δίπλαρο. Και δεν λυπάσει και κανένα σε αυτό το επίπεδο. Χωρί ηχτό, πράγματι. Με τον Βάνα που πέρασε λίγο νωρίτερα. Επίσης θα πρέπει να βάλουμε και στη συζήτηση. Δεν το ξέρω, πρέπει να το δούμε. Ναι. 32-62 στου 30 εθνική μα. Οι Τσέχοι οποίοι προσπαθούν εδώ. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης. Το οποίο το πήρε ο Κόνιαρης. Ο Κόνιαρης. Πήγε να βγει κάνει πολύ screen. Καλό παιχνίδι. Κοίταξε, ο Αντώνης είναι ένας πολύ εγκεφαλικός παίκτης και στον ΠΑΟΚ, αλλά και προσόδε μάλλον σε αυτήν την εθνική με τους συνομιλικούς του. Επαναλαμβάνω όμως, θα πρέπει να είμαστε και τους τηλεθεατές, θα πρέπει να είμαστε, να κρατήσουμε χαμηλούς το. Εδώ την έφαγε στο πρόσωπο. Συμβαίνει και αυτά. Πολύ ωραίο και το πλάνο. Μας έδωσαν τα παιδιά. Το κοντινό πάνω στο πόδι, σε σιγά στο γόνατο του σιγνάλ και στο πρόσωπο του δίπλαρου. Να πούμε ότι έχουμε και διαφορά 40 πόντους στην κατάταξη της FIBA. 11 με 35 είμαστε. 11 με 35. 35 είναι 51 η Τσεχία. 35 διάβασα εγώ τώρα στο επίσημο site της FIBA. Κόνιαρης, πολύ ωραίο τελείωμα. Πάλι Τσέχοι οι οποίοι προσπαθούν. Η άμυνα στο ίδιο μοτίβο, πιεστική. Τώρα και ο Καράς βγήκε πολύ έξω από τον χώρο δράση ουσιαστικά. Εδώ τέλος τέλειωσε ο χρόνος. Πολύ καλή άμυνα. Δεν πρόλαβε καν να σουτάρει. Και πήγαν ξεκινήσει με 2-2. Οι Σέρβοι κάνουν και αυτοί γυνό περίπατο προηγούνται της Ιταλίας 60-38. Καραλαμπόπουλος τρίποντο για την εθνική μας 32-37. Δεν είμαι σίγουρος κατά τρίποντο, νομίζω ότι πατούσε τη γραμμή, αλλά όπως και να έχει, γιατί δεν έδωσε τρίπο, τον έδωσε στάμε. Και τα Βάνα τώρα θα προσπάθησε να βγάλει το σύστημα με το ελεύθερο σούτ ο Ντούλγκος, ο οποίος τώρα θα πετάξει την μπάλα, θα την βγάλει ουσιαστικά ο Χαραλαμπόπουλος, θα βρει και πρώτα στεφάνι, καθόλου νόμιμα όμως. Ναι, βεβαίως. Μουράτος δέχεται το σκρίνα από τον Καρά, ας το λέω πως βγάζει έξω, Χαραλαμπόπουλος. Λίγης ελευθερώθηκε πάλι στο Χαραλαμπόπουλο, θα σουτάρει, είναι φάουλ, τρεις βολές. Και αυτό είναι από τα συστήματα που τα δοκίμασε, μια και έβλεπα την προπόνηση σήμερα το μεσημέρι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Για τους ποντ, για το καλάθι ουσιαστικά ο πέτυχαν. Χαραλαμπόπουλος εύστοχος, 2 στις 3 λοιπόν. 34-69. Από την άλλη, ο Τσέχος προπονητής φαίνεται να έχει δεχθεί την ανωτερότητα της δικής μας εθνικής. Δίνει και αυτό τις οδηγίες του, αλλά δεν έχει την ίδια αίτηση που έχει ο κ. Παπαθεοδόρου. Και ένα παιχνίδι που είναι 40-71, στους 31 πόντους. Για την εθνική λογικό είναι
Εδώ είναι τρίποντο Μιλεντίγεβιτς, 40-74. Μηδέν στις δύο βολές όμως. Προσπάθεια που θα γίνει, πετάξει την μπάλα πολύ ψηλά και δυνατά στο ταμπλό και λογικό ήταν να στοχίσει. Ο Ντλούγκος και η εθνική μας με τον Φλιώνη. Το τρίποντο το οποίο θα γίνει είναι εύστοχο από τον Λούτζι. Θα χρειάζεται αυτά και για λόγους ψυχολογίας ούτως ή άλλως. Κρατάει αυτός για τον δίπλαρο, κατάρει στο σκριν και τώρα θέλει να μπει στα μέσα. Μιλεντίγεβιτς πάλι τώρα μέσα μπάλα στον Τάδε, θα κοπεί αυτός, έρχεται ο Αγραβάνης. Πολύ ωραία, έμεινε στον αέρα, πέταξε την μπάλα στο καλάθι των Τσέχων. Ναι, πρέπει να κάνει γρήγορη επίθεση εδώ εθνική. Έβγαλε νωρίτερα το σύστημα με τον Αγραβάνη. Σκουλίδας, τρίποντο, εύστοχο. 43-84 για την εθνική, 4 και 5 πριν το φινάλε. Η Κόκα μπροστά του. Θα τον πιέζει. Θα βγει από τα screen. Μιλεντίγεβιτς Λούτζης. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Εκπληκτικό καλάθι από τον Λούτζη. Και το χειροκρότημα δικαιολογημένο από τον κόσμο για τους παίκτες. Τελευταία επίθεση για την εθνική μας. Ναι, 18 τελευταία δευτερόλεπτα. Και δεν θα την εκδηλώσουμε κιόλας. Ναι. 45-88. Μένει. Ναι, 7 δευτερόλεπτα. Βέβαια, ήδη χαιρετούνται στους πάγκους. Οι δύο οι Τσέχοι και οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν νικηφόρο το ξεκίνημα για την εθνική μας, το κλειστό του Κλειαδισσού. Μάλλον εντάξει, το μάτς. Εντάξει, δεν σηκώνει και η ιδιαίτερη κριτική. Είμαστε πολύ καλύτεροι ως ομάδα.